αποστάσιο της Σταυρούπολης, τον σταθμό φόρτισης των νέων ηλεκτρικών λεωφορείων που κυκλοφορούν ήδη στο σύνολό τους στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Όπως άλλωστε είχαμε προαναγγείλει πριν από λίγες εβδομάδες, με αφορμή τότε την κυκλοφορία των πρώτων ηλεκτρικών λεωφορείων. Είμαστε συνεπείς στα χρονοδιαγράμματα που είχαμε θέσει και πιστοί στις δεσμεύσεις μας απέναντι στους συμπατριώτες μας, στους Θεσσαλονικείς. Θεσσαλονικείς που ευλόγως είναι καχύποπτη απέναντι στην αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος επί σειρά ετών, να μην πω δεκαετιών. Και επειδή δεν πρέπει να λησμονούμε την πηγή χρηματοδότησης, υπενθυμίζω ότι αυτή στο σύνολό της είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έτσι ώστε να γνωρίζουμε όλοι την ανταποδοτικότητα αυτών σε όσους αμφισβητούν ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κατευθύνονται στους λίγους και τους μεγάλους. Εδώ έχουμε μια τρανή απόδειξη ακριβώς του αντιθέτου. Ο χώρος φόρτισης των ηλεκτρικών λεωφορείων συνολικού εμβαδού 16 στρεμμάτων, πράγματι ήταν χωράφι πριν από λίγους μήνες, περιλαμβάνει 110 θέσεις φόρτισης από 55 φορτιστές, εγκατάσταση δικτύου μεσαίας τάσης, έναν οικισμό κυψελών παροχής ΔΔΕ, εγκατάσταση δικτύων απορροήσεων βρύων, ηλεκτροφωτισμού, γειώσεων, αντικεραυνικής προστασίας, ύδρευσης, πυροπροστασίας και κλειστού συστήματος επιτήρησης από κάμερες ασφαλείας. Θέλω να ευχαριστήσω